Πάμε να χαιρετήσουμε στην Ξάνθη, το διαχειριστή του xanthinews.gr, τον κύριο Σταύρο Καρυπίδη. Έχουμε την χαρά να τον έχουμε τηλεφωνικά. Σταύρε, καλό σου απόγευμα. Καλησπέρα. Όσο είμαστε ακόμα γεροί και δυνατοί, θα τα λέμε. Να τονίσουμε φυσικά ότι υπάρχει αυτή η εικόνα, ότι έχει χαλαρώσει το πράγμα. Δηλαδή, ο κόσμος περπατάει ελεύθερα, ο κόσμος κάνει τζόκινγκ, ο κόσμος πάει και κάνει γυμναστική όλη τη μέρα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν είναι μένουμε σπίτι, αυτό είναι κάτι άλλο. Πριν από 10 μέρες είχαμε και εμείς αυτή την εικόνα εδώ στην Ξάνθη, πριν από μια εβδομάδα. Τώρα σφίξανε λίγο τα πράγματα, γιατί μέχρι σήμερα έχουμε 20 περιστατικά κορονοϊού επιβεβαιωμένα. Έχουμε 4 θανάτους. Ωραία. Έχουμε και ένα χωριό σε καραντίνα. Έχουμε και το κέντρο υγείας, 33 νοσηλευτές και γιατρούς, οι οποίοι πήγαν στο σπίτι τους και θα είναι εκεί για μια εβδομάδα και δεν μπορούν να δώσουν τις υπηρεσίες τους. Και τα κάναμε όλα αυτά χωρίς να δουλεύουν οι λαϊκές, χωρίς να γίνει το καρναβάλι και με λίγη έτσι πίεση προς τον κόσμο να μην βγαίνει προς τα έξω. Βέβαια υπάρχει κίνηση ακόμα. Ελπίζω να κάποια στιγμή να μπούμε όλοι σε ένα mood COVID-19, γιατί ακόμα νομίζουμε ότι θα γίνουν ότι πάμε βόλτα, ας πούμε, και ότι αυτό είναι ένα πραγματάκι που εντάξει μωρέ μια εβδομάδα, λίγο χαβαλέ και θα τελειώσει. Ούτε σε μια εβδομάδα θα τελειώσει, ούτε τόσο απλά είναι τα πράγματα. Να ξέρετε ότι σήμερα, πριν από μια ώρα, κυριεύτηκε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος ήταν υγιέστατος, 60 χρονών, πρώην διοικητής της πυροσβεστικής Ξάνθης, ο οποίος τον χτύπησε ο κορονοϊός και σε 4 μέρες πέθανε, κατέληξε. Οπότε το COVID είναι δίπλα στην πόρτα σας, να το ξέρετε αυτό, και τα πράγματα θα είναι πιο σκληρά τις επόμενες μέρες. Όσοι μπορούν να προφυλακτούν, αν θέλουν να μ' ακούσουν, εμείς τα βλέπουμε εδώ και τα ζούμε καθημερινά. Την Ξάνθη τουλάχιστον που πάει λίγο πιο μπροστά από ό,τι άλλοι νομίζουν. Δεν ξέρω γιατί βιαζόμαστε πάντα εμείς τόσο πολύ στην Ξάνθη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι αυτή. Όπως είπα σήμερα, η σημερινή είδηση, κύρια, είναι το κέντρο υγείας Σταυρούπολης, όπου διαγνώστηκε μία νοσηλεύτρια με COVID-19. Η νοσηλεύτρια αυτή... Κέντρο υγείας Σταυρούπολης είπες ή Εχίνου? Σταυρούπολης είπα. Ναι, ναι. Έχω χάσει τα μυαλά μου. Κέντρο υγείας Εχίνου. Κέντρο υγείας Εχίνου. Έτσι και έτσι, κέντρο υγείας Σταυρούπολης. Όλα τα περιφερειακά έχουν κλείσει. Να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει μόνο το κεντρικό της Ξάνθης σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο νοσοκομιακό, ούτε κέντρο περιφερειακό, κέντρο υγείας, ούτε τίποτα. Ούτε περιφερειακά ιατρία. Είναι κλειστά όλα. Δούλευε μόνο το κέντρο υγείας του Εχίνου, το οποίο έχει 33 άτομα προσωπικό. Ένα κρούσμα COVID από τον Εχίνο πήγε εκεί χωρίς να δηλωθεί ότι είναι κρούσμα COVID ή βάσει δεν είδανε τα συμπτώματα. Κόλλησε μια νοσηλεύτρια και από την ώρα που ανακοινώθηκε ότι κόλλησε η νοσηλεύτρια έχει κλείσει το κέντρο υγείας και έχουν πάει όλοι σε καραντίνα στα σπίτια τους, και γιατροί και νοσηλεύτες και προσωπικό ασθενοφόρων και όλοι, οδηγοί κτλ. 33 άτομα βγήκαν εκτός από έναν. Ναι, ναι, και κάπως έτσι είναι γενικότερα ο λογαριθμός, θα λέγαμε, των περιστατικών. Ναι, και... τώρα... και δημιουργείται θέμα. Δηλαδή τώρα μια περιοχή από έναν δεν έχει κέντρο υγείας και μάλιστα η περιοχή έχει τα ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα μπαίνει σε εφαρμογή ένα σχέδιο το οποίο υπήρχε στα Σκαριά από ό,τι φαίνεται και έγινε, υπήρχε και συζητήθηκε και στην προχθεσινή σύγκεψη που έγινε εκεί πέρα με τον Υφυπουργό. Γίνεται μια μονάδα COVID σε ένα χωριό πιο κάτω, στη Σμύρνη. Στο ιατρείο της Σμύρνης γίνεται μια μικρή υποτυπώδης μονάδα COVID για να περιθάλψει, ας το πούμε, ή να υποδεχτεί τα πρώτα περιστατικά, αν υπάρξουν από την ορεινή περιοχή, το οποίο θα στελαχωθεί με άλλο ιατρικό προσωπικό από το νοσοκομείο της Ξάνθης. Άλλο κάτι που να έχουμε, Σταύρε Καρυπίδη? Άλλο κάτι που έχουμε. Το πιο βασικό πράγμα που απασχολεί τώρα, εκτός από τον Εχίνο, είναι τα κρούσματα που έχουμε σε 6 στρατιωτικούς μας, στελέχη του ΔΣ Σώματος Στρατού. Και οι 6 είναι από μονάδες της Ξάνθης. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ο έκτος,
ήταν ένας ο οποίος είναι ο 46χρονος, ο οποίος κατέληξε και όλο το πρώτο κρούσμα, ένας αντιπασπιστής. Άλλοι δύο που είχαν πάει στο 424 νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και έχουν επιστρέψει και νοσηλεύονται στο σπίτι τους. Άλλοι δύο που ανακοινώθηκαν εχθές και ένα σήμερα. Σύνολο 6 άτομα, στελέχη του ΔΣ, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στους ανθρώπους των στρατιωτικών, αλλά και στους ίδιους στρατιωτικούς, οι οποίοι προσπαθούν να προφυλάξουν τον εαυτό τους και να δουν τι γίνεται. Και υπάρχει και ένα ακόμα, μια μικρή ακόμα είδηση, είναι ότι ο Δήμος Ξάνθης, πολύ σοβαρά σκεπτόμενος, αποδέχτηκε μια δωρεά που έγινε από τα Πλαστικά Θράκης, μια μεγάλη βιομηχανία που είναι εδώ στην περιοχή μας, η οποία δόρισε 100 κλίνες, 100 κρεβάτια, και αυτά τα 100 κρεβάτια πήγανε σήμερα στο κλειστό αθλητικό κέντρο Φίλιππος Αμυρίδης, και στα πρότυπα της Κίνας στείνει ένα δεύτερο νοσοκομείο πάρα πολύ γρήγορα. Θα γίνουν και, έχει γίνει προμήθεια και διαχωριστικό για να γίνουν θάλαμοι, και έχει γίνει και προμήθεια μιας μεγάλης δεξαμενής οξυγόνου, ώστε να μπορούμε να έχουμε 100 κλίνες για κάθε ενδεχόμενο, αν ομιγέννητο γίνει κάτι έκτακτο στην περιοχή ή και στους γύρω νομούς βέβαια. Να μπορούμε δηλαδή να περισταλθούν εδώ άνθρωποι και από τους υπόλοιπους νομούς, αν χρειαστεί. Ετοιμάζεται δηλαδή ένα τέτοιο πρόχειρο νοσοκομείο μέσα στο κλειστό αθλητικό κέντρο Φίλιππος Αμυρίδης, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο, και ήδη έχουν μπει οι πρώτες εγκαταστάσεις σήμερα. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες 2 μέρες θα είναι έτοιμα όλα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σταύρε. Να είστε καλά, μείνετε σπίτι, δεν είναι πλάκα. Σας το λέω τώρα εγώ, γιατί τους ζω τους ανθρώπους. Βλέπω, μιλάω με κόσμο που είναι στις μονάδες COVID, με γιατρούς αλλά και με ασθενείς. Μείνετε σπίτι και μην κάνετε αυτά που μου λένε κάποιοι εκεί στην Δράμα, ότι θέλουν να κάνουν παζάρι και λαϊκή αγορά και τέτοια. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Μείνετε όσο γίνεται πιο πολύ μέσα. Αφήστε τα λάχανα και τις ντομάτες, θα τις πάρετε από κάπου αλλού. Μην φάτε την καθόλου. Δεν θα αποκραθεί ο κόσμος. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλησπέρα μου. Να είσαι καλά. Σταύρος Καρυπίδης, διαχειριστής του xanthinews.gr.